Ουρές σχημάτιζαν τα οχήματα στα πρατήρια σε ολόκληρη την Κύπρο μέχρι αργά το απόγευμα. Όλοι έτρεξαν για ανεφοδιασμό καυσίμων, κίνησης και θέρμανσης. Σε γεμίζω τώρα για προληπτικούς λόγους. Όλος ο κόσμος ταλαιπωρείται. Τι να κάνουμε, όμως είναι είδος πρώτης ανάγκης. Πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε έτοιμοι. Πρόβλημα να μην έχουμε βενζίνη να κινούμαστε, ιδίως το Σαββατοκυριακό και ιδίως τα φώτα. Ελπίζω να μην κρατήσει πολλές μέρες, διαφορετικά θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Το αίτημα του Συνδέσμου Πρατηριούχων για παγωποίηση των νέων αδειών ανέγερσης πρατηρίων με αφορμή τον νέο σταθμό στο Παραλίμνη, παρά τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, δεν βρήκε ανταπόκριση και έτσι η απόφαση του Συνδέσμου υλοποιείται με το αυριανό πρώτο φως της ημέρας, με απρόβλεπτες συνέπειες σε όλους τους τομείς. Λουκέτο βάζουν από αύριο και όλα τα εταιρικά πρατήρια καυσίμων. Δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια από το να προχωρήσουμε με αυτή την απόφαση. Το κλείσιμο των πρατηρίων αποτελεί μονόδρομο και είναι απόλυτα δικαιολογημένη και επιβεβλημένη ενέργεια. Δεν είχαμε καμία επικοινωνία ή καμία επαφή ή καμία πρόσκληση από τα αρμόδια τμήματα και τα αρμόδια υπουργεία. Μια ακόμη φορά θα κάνω έκκληση στην κυβέρνηση και ιδιαίτερα στην Υπουργό Εσωτερικών, όπως παρεύει και σε σύσκεψη, στην οποία προτίθεμαι και εγώ να αναλάβω καταλυτικό ρόλο, να προσπαθήσουμε να εισακούσουμε πρώτα σημαντικές προτάσεις που καταθέτει ο Σύνδεσμος Πρατηριούχων. Ήδη από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη η απεργία των πρατηριούχων στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου. Η απεργία σήμερα επεκτάθηκε και σε πρατήρια που λειτουργούν σε χωριά της περιοχής, που εμπίπτουν στην επαρχία Λάρνακας, με τα πρώτα προβλήματα να κάνουν ήδη την εμφάνισή τους.